out to wonders at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm by your wind, I'm preaching in my church. I'm here, and yeah, yeah, you're my ear, I'm your ass. Τρομερό μέρος. Γιώργο, ξέρεις που βρισκόμαστε τώρα? Ξέρεις που έχουμε έρθει? Έχουμε έρθει στο... Αυτός είναι ο ποταμός Ζυγάκτης. Είμαστε στο υπαίθριο βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Ήρθα να το επισκεφτώ γιατί μου είπαν αρκετά πράγματα για αυτό το μέρος και μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και δεν ήταν άσχημη αυτή η απόδραση που έκανα σήμερα. Και με την ευκαιρία έχω Asgard RDA. Θα το παρουσιάσουμε από εδώ, γιατί όχι. Να σας γνωρίσω και το μέρος της Αγίας Λυδίας, εδώ στο υπαίθριο βαπτιστήριο, που είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε μαζί. Θα έρθετε? Εσύ θα έρθεις από εκεί? Κάθεσαι εκεί στο καναπέ? Έλα, πάμε. Αυτός ο ποταμός όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λένε ότι κάποτε ήρθε εδώ η Λυδία για να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο. Δεν ξέρω αν βλέπετε, υπάρχουν εδώ πέρα αρκετά κιόσκια που μπορείτε να ξεκουραστείτε. Θυμίζει ένα μεγάλο πάρκο και είναι φροντισμένο. Συνήθως αυτή την περίοδο με τα φύλλα να πέφτουν το φθινόπωρο και όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορείς να το φροντίζεις. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε μια πάρα πολύ καθαρή περιοχή, φροντισμένο γρασίδι και πολλά κιόσκια που μπορείς να ξεκουραστείς. Πάμε σε ένα από αυτά να το δούμε. Πολλοί από εσάς με είχατε ρωτήσει για το Asgard Vapors Lounge, αν μου αρέσει ή όχι. Έφτασε λοιπόν αυτή η στιγμή να σας πω τα δικά μου συμπεράσματα και πώς τον βρήκα. Δεν ξέρω αν βλέπετε στο πίσω μέρος εδώ το πρώτο κιόσκι, και από αυτή τη μεριά έχουμε το μνημείο που σας είπα ότι είναι ανάμεσα στον ποταμό. Θα σας δείξω βέβαια σιγά σιγά πολλά πλάνα από αυτό το τοπίο. Τι όμορφο. Σας αρέσει, Γιώργο? Είναι πολύ όμορφο. Καταρχήν, ο Asgard που έχω στα χέρια μου δεν είναι ο 30, αλλά είναι ο 25, και αλλιώς λέγεται και Mini. Είναι, νομίζω, ο καταλληλότερος για τα περισσότερα από εκεί έξω μοντάκια. Γιατί μπορείς να τον βάλεις ένα μοντάκι σε οποιοδήποτε μοντάκι και να κάτσει σούπερ. Ακόμα μία πληροφορία που θέλω να σας δώσω είναι όταν τον αγοράζετε μέσα στο μπουγκάκι, γιατί είναι ένα πουγκί, θα τον βρείτε να έχει απάνω περασμένο το Skunk Pin. Όμως, κάτω ακριβώς από τη βάση υπάρχουν δύο βίδες, ξεβιδώστε τη μία, τοποθετήστε τη μέσα στο pin και είσαστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε μοντάκι, όπως είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά μέσα στο πουγγί υπάρχει και ένα extra beauty ring που τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Είναι για αυτούς που θέλουν το μέγεθος να είναι λίγο ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε ναι, θα έχετε και αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε δύο τύπους drip tips, ένα αυτό που φοράω και ένα ακόμα που σας το δείχνω τώρα στα κοντινά. Και φυσικά αυτό που θα σας αρέσει περισσότερο είναι ότι έχουμε ένα postless deck που στείνεται πανεύκολα. Τελικά καλά κάναμε που ήρθαμε. Αυτό το μέρος είναι μαγικό, μπορώ να πω. Είναι πανέμορφο. Υπάρχει αυτή η όμορφη ησυχία που λένε, το πράσινο και ο ποταμός να έρχεται και να τρέχει μπροστά στα πόδια σου. Μπορεί να το στήσεις και με μονή αντίσταση αλλά και με διπλή. Συνήθως όμως με διπλή είναι καλύτερα. Με μονή μπορεί να κάνεις αυτή την παρασπονδία, αν και εφόσον σου αρέσουν με μονές αντιστάσεις να στείνεις στο επισκευάσιμο. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του Asgard είναι ότι μέσα στο βαρελάκι έχουμε ένα ούλτε, που αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μικρύνουμε το χώρο μέσα ώστε να πουσάρουμε λιγάκι τη γεύση. Έτσι πιστεύουν, έτσι πιστεύω και εγώ, και ίσως και αυτό είναι. Και μπορώ να πω ότι άνετα πάει κόντρα τον Γκουν. Όχι, γκουνάκιδες, όχι, μια χαρά είναι ο Γκουν. Αλλά και αυτός εδώ, τα σπάει που λένε. Έχει τρομερή γεύση και με ένα στήσιμο που εκεί ίσως υπερτερεί από τον Γκουν. Για κάποιο λόγο. Εντάξει. Βρισκόμαστε τώρα στο κεντρικό σημείο του ποταμού και είμαστε ακριβώς στο μνημείο. Ελπίζω δηλαδή να μην έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω, για τον ήχο λέω περισσότερο, γιατί τα νερά είναι και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ελπίζω να με ακούτε. Εντάξει, ελπίζω. Ένα τι που μπορώ να σας δώσω είναι ότι θα κόψετε τα ποδαράκια της αντίστασης εκεί γύρω στα 4,5 με 5, άντε 5,5 χιλιοστά, για να μπορέσετε εσείς να έχετε ένα ωραίο και στιβαρό στήσιμο και να σας αποδώσει τα μέγιστα. Ένα ακόμα τι που πρέπει να σας δώσω είναι ότι πρέπει να προσέξετε πώς θα βάλετε τις αντιστάσεις σας. Καλύτερα είναι να τις βάλετε όσο δυνατόν πιο μέσα,
εκεί κάπου από το πιν και πάνω και όχι πολύ έξω και να κουμπάνε κοντά στο ultem. Μην το κάνετε αυτό. Καλύτερα είναι όσο δυνατόν πιο μέσα. Έτσι θα έχετε και καλή απόδοση και δεν θα έχετε πρόβλημα μην ακουμπήσουν οι αντιστάσεις πάνω στο ultem και το καταστρέψετε. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό πρέπει να κάνετε. Θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να αναφέρω και για τα airflows. Έχουμε Honeycomb Steel, μιλάμε τώρα για πάρα πολλές τρύπες από τη μια μεριά και από την άλλη και το Ultem παίζει βασικό ρόλο στην προϋπόθεση να το βάλετε σε αυτό το σημείο που υπάρχουν δύο εγκοπές, θα μείνει σταθερό, οπότε μόνο το βαρελάκι όταν το γυρίζετε θα γυρνάει και θα μπορέσετε να ρυθμίσετε τα airflows. Άρα έχουμε μια ακόμα ωραία ιδέα που όπως φτιάχτηκε εσωτερικά αυτό το σημείο που μικραίνει βέβαια το χώρο μέσα στο βαρέλι, μικραίνει ο χώρος από πάνω από το deck, αλλά από την άλλη όμως δεν μας ξεφεύγει καθόλου ο αέρας. Δηλαδή το έχουμε πάθει σε άλλους ατμοποιητές που πάμε να βάλουμε το βαρελάκι και δεν το βάζουμε σωστά, δεν το ευθυγραμμίζουμε με τα coils, οπότε έχουμε πρόβλημα με τον αέρα. Εδώ σε αυτό το σημείο εδώ, επειδή υπάρχουν αυτές οι εγκοπές και με τον τρόπο που γυρίζει το βαρελάκι, ποτέ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Πάντα θα είμαστε με ευθυγραμμισμένα airflows και coils και από πάνω μπορούμε να ρυθμίζουμε τον αέρα πανεύκολα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και κάτι ακόμα που μου άρεσε είναι η τζούρα του. Παιδιά, δεν σφυρίζει, δεν ακούγεται τίποτα, είναι μια ήσυχη, ωραία, αεράτη τζούρα. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε και λίγο να σφίξει, αλλά είναι ένας αεράτος ατμοποιητής, οπότε εκεί θα έχετε το μυαλό σας. Έχει μια φανταστική, μπορώ να σας πω, τζούρα. Αυτό που οπωσδήποτε τραβάει την προσοχή των επισκεπτών είναι το υπαίθριο βαπτιστήριο. Καθώς εισέρχεστε στο περιβάλλοντο χώρο, θα ακούσετε τον ήχο του νερού. Εκεί, στην όχθη του ποταμού Ζυγάκτη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Λιδία άκουσε το κήρυγμα του Παύλου, πίστεψε και βαπτίστηκε από τον Μεγάλο Απόστολο και κατέστη η πρώτη Ελληνίδα Ευρωπαία χριστιανή. Το υπαίθριο βαπτιστήριο είναι σε σχήμα σταυρού μέσα στα ρέοντα νερά, όπως εκείνα που σώζονται στις παλιοχριστιανικές βασιλικές των Φιλίππων. Στη μέση του ποταμού έχει κατασκευαστεί ένα μνημείο ώστε να ανακόπτεται η ορμή του νερού. Εδώ κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, ημέρα εορτασμού της μνήμης της Αγίας Λιδίας, πραγματοποιούνται βαπτίσεις ενηλίκων. Τόσο ο ναός, όσο και ο χώρος γύρω από αυτόν είναι λιτός, αλλά και συνάμα πανέμορφος. Εντυπωσιάζει με την απλότητά του, την ιστορία του, την ηρεμία και τη γαλήνη που προσφέρει. Και έφτασε η ώρα να σας πω τα δικά μου συμπεράσματα. Πώς το βρήκα? Εσείς τι λέτε? Μου άρεσε? Εσείς τι λέτε? Είναι ένας ατμοποιητής πάνω στα δικά μου προφίλ, πάνω σε αυτά που εγώ γουστάρω. Γι' αυτό άκουγα τόσο καλά λόγια για αυτόν και δεν το πίστευα. Μόλις ήρθε η ώρα και τον δοκίμασα, κατάλαβα γιατί πολλοί εκεί έξω γουστάρουν Asgard, η γεύση του, ο τρόπος που μπορείς να στήσεις. Και εδώ το επιμένω αυτό. Είναι ένα πόστρες που το στήνεις πανεύκολα. Ναι, πανεύκολα. Αρκεί να χρησιμοποιήσεις το τύπο σου είπα πόσο να κόψεις τα ποδαράκια. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας έβαλα στο τρυπάκι, ίσως εδώ εσείς γύρω γύρω που μένετε, να έρθετε να το επισκεφτείτε. Εδώ, αυτό εδώ, το όμορφο ησυχαστήριο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, γιατί αυτό είναι σημαντικό τελικά. Να είμαστε καλά. Γεια σας.